Αυτό το βίντεο, ένα λεπτό, για να μπορέσει το βάλω. Μέχρι και την πόρτα βαράω, θα την γιαμπονιές. Βαράει ο Ραπτόπουλος το σάκο, την πόρτα. Τα χέρια έχουν γίνει πέτρα. Μίλα, μετά, μου το περάει, μίλα, ας σας πείσω ξύλο, ας σας διατραπέζω. Μίλα, τι γνωτάρε, τι γνωτάρε, τι γνωτάρε. Τι γνωτάρε, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Τάμα ρε, κουνήσου ρε, έλα ρε, θα κουνηθεί, τάμα ρε. Τι κουμπάνω ρε, σίγουρα, έλα ρε. Το θέμα είναι, κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ότι εγώ πήρα αυτό να το τηλέφωνο του Ζάρεφα, του λέω τι γίνεται, με λέει δεν θα πάμε. Μετά αυτό ήταν σε ένα μνημόσυνο. Άκου το, ναι, μην γελάσαι, άκου ρε παιδί, μην σου πω το, δεν θες το να σε πω. Η βροχή που κολλάει, ρε μανάκα. Η βροχή. Η βροχή. Που κολλάει η βροχή. Γιατί δεν θα πήγαινε και αυτή, ούτε δεν θα πήγαινε καθόλου, καθόλου δεν θα πήγαινε. Αλλά η βροχή στο μάτσο. Αυτός πήγε. Πήγε, ναι. Εσύ δεν πήγες. Δεν πήγα εγώ. Αφού μιλήσαμε και οι δυο μας και μιλάει, αφού βρέχει, λέει δεν θα πάμε. Άρα εσύ είσαι. Αυτός Πόντιος είναι. Ναι, Πόντιος. Γι' αυτό δεν συνεννοηθήκατε. Ναι. Και εγώ τι κάθομαι και κάθομαι. Και λέω, δυο Πόντιοι συνεννοηθήκατε να πάτε στις Σέρες, αλλά επειδή η βροχή έβρεχε. Σταμάτησε μετά. Ναι, ναι. Αλλά εσύ δεν κατάλαβε ότι σταμάτησε η βροχή, αυτός πήγε. Αυτό είναι. Εσύ γιατί όμως έμενες πίσω. Γιατί έμενες πίσω, έμενες. Αυτό. Αφού έβρεχε την ημέρα, την ώρα που τον πήρα τηλέφωνο. Έλα, άλλος πήγε. Άλλος πήγε όμως. Τι έχετε πάθει τώρα, μα γιατί πήγε αυτός και εσύ δεν πήγες, αυτό είναι. Έτσι μου στείλε, αλλά. Φύγε κολλό το κάτω. Φύγε το ζωγράφο τι έκανε, δείξε. Ναι, εγώ εμφορνίζω. Καταπληκτική ζωγράφος. Τα οποία έχει φτιάξει εσύ, Μιχάλη. Όχι, τα έχω φτιάξει σε ένα άτομο που είναι ζωγράφος και είναι για σένα. Τι είναι πορτρέτο. Και να σε δείξω πώς έγινε η κορνίζα, ναι, κάτσε ναι, ναι. Λίγο, ξεκίνησε από αυτή τη φωτο... από αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Τέλεια. Πολύ ωραία. Και έγινε αυτό εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγάπη μου, συγχαρητήρια, είσαι ένας καλλιτέχνης μοναδικός, συγχαρητήρια, καταπληκτικά Φίλιππε. Καταπληκτικά. Έλα Φίλιππε. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Θα την πάρουμε την κοπέλα τώρα από εδώ, γιατί την έχεις δίπλα, δεν θέλει. Ναι, γιατί αφού είναι πως θα εξαρτάει τον Φίλιππο. Πάρ' την κοπέλα, Φίλιππο. Λοιπόν. Σου έχω φέρει ένα κουρασάν τέτοιο, είναι επειδή σ' αρέσουν. Είναι από τον Πέτρινο Φούρνο. Ωραία. Από Θεσσαλονίκη, από τη Σταυρόπολη. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου γλυκέ. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εύχομαι σύντομα να βρεις μια κοπέλα καλή και ποιοτική όπως είσαι εσύ. Όπως είναι αυτός εδώ. Α, μάλιστα, πολύ ωραίος, δυνατός. Θα έρθει και εκείνος μια μέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη. Αυτή τη στιγμή για τη marmitasport.gr σας δίνω ρεπορτάζ και αποκλειστικότητα. Είμαι στη σπηλιά. Δεν πρόκειται να έχει γίνει από κανέναν άλλον ρεπορτάζ εδώ πέρα. Από κανέναν άλλον. Από κανέναν άλλον. Και τώρα θα μπούμε μέσα στη σπηλιά. Είσαι σίγουρος, ρε. Ναι, θα μπούμε μέσα, θα παρπατήσουμε καμιά 150 μέτρα. Τι 150 μέτρα, ρε μαλάκα, εδώ μέσα. Θα μπούμε μέσα, θα μπούμε. Έτσι είναι το ρεπορτάζ. Αυτό είναι. Κίνδυνο της ζωής μας, τι θα κάνουμε. Εντάξει, αυτό είναι. Δεν θα κάνουμε περπατήσουμε τέτοιο. Θα πάμε μια απόσταση γύρω στα 150 μέτρα. Για να. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε. Έλα, κύριε σκηνοθέτα. Α, κάνε λίγο εδώ, ρε. Κάνε λίγο φως. Συνεχίζουμε. Φίλε, έτσι και γίνει ένα σεισμός εδώ, μια φορά μείναμε. Πού, εδώ μέσα. Γιατί ναι. Να μείνεις, αγόρι μου. Μια χαρά είσαι. Ωραία, έβαλα και εγώ φακό. Σωστά. Από δυο μεριές. Σωστά. Λοιπόν, κάτσε να ανάψω και το άλλο το μυρά. Α, μαλάκα! Τα σκυλί ήταν, μαλάκα, εντάξει, το σκυλί. Γαμώ το! Εντάξει, είχε σκυλιά μέσα, εντάξει. Τι σκυλιά έχει μπει μέσα, ρε μαλάκα, φυσιολογικό είναι αυτό! Εντάξει, δεν κάνω το δεύτερο. Πεταχτεί μαλάκα, πού που μαλάκα, τέταξε το σκυλί. Αγαπημένο μου, marmitasport.gr. Μπήκαμε μέσα, λίγο τα χρειάστηκε ο κύριο σκηνοθέτα, αλλά εντάξει δεν είναι. Όταν έτρεξε το σκυλί εκεί. Εντάξει, ήξερα εγώ το σκυλί γιατί μπαίνει μέσα εδώ στη σπηλιά. Γιατί μπαίνει το σκυλί. Τώρα μπαίνει, βρήκε τώρα, μήπω επειδή. Σκυλί, ήξερε ότι είναι σκυλί. Εγώ πού να ξέρω τι ζώο είναι αυτό που έτρεξε, ρε μαλάκα. Ξέρω ότι μπαίνουν εδώ μέσα, κάνουν αφού είναι στα κόκαλα.
όποιος θα μπει εδώ μέσα, δεν ξαναβγαίνει από εδώ μέσα. Δεν βγαίνει. Όσο και να το ψάξει, η ΕΠ να το... Η CIA... Τον ή περάσαμε καταράκτες, μπήκαμε σε σπηλιές και πάμε στο ηφαίστειο. Μόνο στη Μαρμίτα τέτοια ντοκιμαντέρ. Ζωντανά και καθαρά και ωραία. Έτσι. Έτσι. Πήγαμε. Κλείνουμε. Ευχαριστούμε. Αποχώρηση Φωτιάδης. Ένα λεπτό καθένας πάμε. Φωτιάδης. Να ευχαριστήσω τα παιδιά όλα. Με Φωτιάδη ξεκινήσαμε, Φωτιάδη κλείνουμε. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που έχω τις τρεις εφαρμογές. Instagram Μιχάλης Αθηναίος, TikTok Μιχάλης Αθηναίος, Νέα Ιωνία Facebook. Να χαιρετήσω. Ναι, έχω άτομα. Ναι, λέγε. Εντάξει, έχω να χαιρετήσω. Εντάξει, είναι μια εκπομπή ξεχωριστή και... Γιατί γαμάτε, εγώ πέρασα πολύ ωραία. Ευχαριστώ που με κάνεις. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Που ήρθαμε εδώ πέρα και έχω και συνέχεια. Κάποια στιγμή... Απλά να πω, αλλά δεν είναι να έχουμε συνέχεια. Γιατί άμα το χαλάσουμε... Δεν πειράζει. Πες κάτι για φωτιά, δεν φίλε, στα αρχαία στο γραφείς. Αδερφέ, δεν είμαι και πολύ καλό στο να μιλάω για αυτά. Νιώθω και εγώ λίγο περίεργα. Κατάλαβες τώρα τι θέλω να σου πω, να το παίξουμε full drama. Είπαμε 2-3 πράγματα, λέμε 2-3 πράγματα. Φωτιά, δεν ήταν σωστός, ήρθε εδώ, στήριξε, χάιπαρε, ήταν μάγκας, ωραίος. Τι να σου πω. After Sports Cafe, η νούμερο 1 ιντερνετική εκπομπή στο σύμπαν. Δηλαδή τώρα καινούργια σεζόν ξεκινάει με το Φωτιάδη. Ωραία πούστη. Όχι, μάνα μου. Γιατί λες όχι, μάνα μου. Ίσα χαίρομαι που σε... Πού σε ρε, Μιχαλιό. Μ' ακούς. Εγώ σε ακούω. Εσύ μ' ακούς. Έχω πεθάνει στο γέλιο. Εσύ μ' ακούς. Και βάζει και το καταρρυπάς το 50. Αχ, ρε γάμο. Μένιο μου. Τι κάνεις εγώ. Εντάξει, κάθομαι τώρα και κάνω εκπομπή. Μπράβο. Και περίμενα να με πάρει το κοινό να μιλήσουμε. Και εγώ έτσι σε πήρα και δεν σε έκανα. Εγώ την έβγαλα. Και πήρες εσύ πρώτος πρώτος. Τώρα τι να κάνω. Εντάξει, τι είδες να κάνουμε. Λοιπόν... Όχι, είναι τίποτα. Απλώς λέω να πώς είναι η πουτάνα η τύχη. Γελάτε. Έκανα κάθαρμα, τι έγινε. Έκανες και μια πίσω πόρτα τώρα το Πάσχα. Απ' την πίσω πόρτα άνοιξε ένα κόμμο και ένα μυστικό μου θέλω να σου πω μου. Όχι, δεν έκανα. Εγώ ήθελα να πάω στο καζίνο και να πάω να παίξω σαμουράκι, δεν μπορώ να παίξω, καταλαβαίνεις. Που το έχω δίπλα μου να πάω να παίξω όπως πήγα την άλλη φορά και πήρα 2,5 εκατοστάρια. Και παίρνω τηλέφωνο με λέει κλειστά είναι. Δεν μπορούμε. Τι να πω, ας πούμε. Το έχω δίπλα μου. Απέχουμε 4 χιλιόμετρα. Να μην μπορεί να κατεβαίνει. Δεν μπορεί να πα, δεν μπορεί, αφού είναι κλειστά είναι. Φαντάζομαι ρε Καριόλη Μηταρά να πει μπλάτζακ και να είσαι ο νέος Φωτιάδης The Greek. Να είσαι αριθμομνήμων και να θυμάσαι τα φύλλα που περάσαν μετά από 8 τράπουλες. Μέγιο να σου πω την αλήθεια, αγόρι μου, δύο φορές πήγα και δύο φορές η μία ήταν
Δύο κατοστάρικα, πήρα 2,5 κατοστάρικα. Δύο κατοστάρικα, πήρα 2,5 κατοστάρικα. Ναι. Που έπαιξε σαμουράι με σπαθιά και με τέτοια ένα γιαπωνέζικο που το έχει εκεί πέρα. Ναι. Έπαιξα, έβαλα 50 ευρώ, 2,5 χιλιάδες μονάδες, επί 2 λεπτά είναι αυτό εδώ. Ναι. Και μου έκανε 210 ευρώ. Δύο κατοστάρικα, πήρα 2,5 κατοστάρικα. Και μου έκανε 210 ευρώ. Μπαρδόν, δεν το πιάσα αυτό. Τι έγινε με το μάνατζερ? Τα σπάσατε? Είναι αλήθεια αυτά που έμαθα? Είναι αλήθεια αυτά που έμαθα? Τώρα, τελείωσε. Πού σου? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τελείωσε. Πάει, τελείωσε. Έκλεισε ρε παιδί μου, κατέβασα ρολά, τελείωσε. Ο λόγος? Εδώ δεν θα καθίσω να πω, εγώ και αυτός. Τον είπα, τελείωσε. Όπως ο Ψινάκης είχε το Ρουβά, έτσι και εγώ είχα αυτό να. Πρόσεξε μισού, πρόσεξε μισού. Έχω ένα όνομα στην κοινωνία, περνάω και λένε όλοι ο Ψινάκης. Εσύ δηλαδή είσαι ο Ρουβάς? Ο Ρουβάς του Τριαδίου, εξωτικό Τριαδίου. Είσαι του λέω αυτό και αυτό και αυτό, τελείωσε. Μη χτυπιέσαι, δεν περνάνε αυτά. Δεν έχει φράγκο από αύριο. Ότι δεν θες να σε εκπροσωπεί? Όχι, δεν θέλω τίποτε, κανέναν. Κομμένα τα φράγκα. Τελείωσε, δεν σου δίνω φράγκο από εδώ και πέρα. Ή θα γίνει straight ή στα κόβω όλα. Γιατί? Γιατί δεν θέλω ούτε δημοσιότητες. Το μόνο που κάπου να βγαίνω στο μέγιο για να μιλάμε. Καλά, αυτό. Ότι δεν θες δημοσιότητες, μη ορκίζεσαι, γιατί εγώ άλλα βλέπω. Ψόφιος για δημοσιότητα είσαι. Δεν πρόλαβα να πω ότι έχω ανοιχτές γραμμές. Όχι, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Πρώτος και καλύτερος πήρες εδώ. Σάτα, βούλωστο πια! Βούλωστο να μην φας σφαλιά αφρικάνια! Γορίλα μου εσύ! Εγώ τώρα βγήκα να σε πω. Γιατί αλλιώς, κοίταξε, αυτό το νούμερο που βλέπεις, ναι, το έχω κάνει σφραγή. Δηλαδή, να πάρεις κανονικά, το έχω κάνει σφραγή. Τελείωσε. Απλά το κρατάω για να πει ότι άτομα. Σφραγή. 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 Πήρα τηλέφωνο στη Βόνταφο και με το έκανε σφραγή. Α, σφραγή. Ναι. Ωραία. Ναι. Αλλά κάτι μου είπε ο μάνατζερ ότι έχει αρχεία, σου λέει, κρατημένα και τα λοιπά. Και τα εντάξει, λοιπά. Και αυτός έχει αρχεία και εγώ έχω αρχεία. Τα κρατάει ο ένας για τον άλλον. Έχω να δηλώσω ότι είναι μεγάλη καριόλα. Έτσι. Δεν βγαίνουμε να τα βγάλουμε, να τα κάνουμε περίγελο. Γιατί και εσύ είσαι άντρας. Δεν είσαι σε μερικούς τουίτες. Αλλά αυτός είναι άντρας. Τώρα το κατάλαβες. Είναι 25 χρόνια παιδί κιόφια. Κάποιοι, γιατί θα να το πω κιόλας και σε σένα. Αγιά, καταντήσανε να γίνουν για τουίτες. Και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια δηλαδή. Αυτό έγινε. 2 ευρώ γίνανε ξεφτύλα. Αντί να είναι από τη μεριά του άντρα, γίνανε tweets από την άλλη μεριά. Αφού στείλει τα παλικάρια, γίνανε μαλλιά κουβάρια. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Αντί να είμαστε λουντάρια και όπως είναι οι σπαρτιάτες, όπως είμαι εγώ εδώ πάνω και κρατάω το βουνό εδώ πέρα του Λάναρη. Αντί λαλούνε τα βουνά. Άλλοι μας γίνανε tweets. Άντε ρε. Καταντήσανε. Έτσι ότι πεις, έτσι ότι πεις. Πάντως ο μάνατζερ είναι παλίκαρος, έτσι δεν μπορείς να πεις. Μάνατζερ είναι μάνατζερ. Να, πολλοί με ρωτούσαν ποιος είναι αυτός, τι δουλειά κάνει. Δεν θα σας πω το λόγο μάγκες. Ούτε θα σας δώσω τέτοια. Αν θέλει τώρα ο φίλος μου ο Μαρίνος να βγει και να πει ξέρω εγώ τι είναι, ας το πει εγώ. Ρε να με βάλεις το την κουδούνα όπως λέει ο Τρικαλινός, δεν θα σε πω τι είναι. Εν τω μεταξύ λέει ο μάνατζερ και κάτι τελευταίο, τελευταία ναι, φορά που σε μιλάει και από εδώ και πέρα είναι κομμένες οι σχέσεις σας, αλλά λέει το ξέρω. Ότι το λέει ο μάνατζερ αυτό. Ναι. Αλλά σένα δεν σε ενδιαφέρει διότι εσύ είσαι ο Ρουβάς και αυτός είναι ο Ψινάκης να μην φύρμα ή ζητή δεν είναι αυτός. Ναι, σωστά. Έτσι. Μην τα μπερδέψουμε όλα τώρα. Όχι, βέβαια, δεν γίνεται έτσι που σε λέει ότι είναι λέει και μια 65άρα λέει που μου σκέφτει το κυροτάκι τη για το μητάρα. Και το παιδί είναι ζώρικο. Για πε. Βέβαια. Δουλεύει με διπλό καρμπιλάτερα. Κοίταξε να δει. Ναι. Αυτή ναι, το 14 τη γνώρισα. Δηλαδή, το 14... Τι γνώρισα, ρε παιδί μου, τη γνώρισα. Τι γνώρισα, α πούμε, τυχαία σε ένα μαγαζί. Γνωριστήκαμε, κάναμε δύο φορέ. Ναι, ναι, τη γνώρισα εγώ το 14, ας πούμε. Γίναμε κάτι. Μισό λεπτό, ρε! Ναι, πες. Μισό λεπτό. Να βγάλω το λογαριασμό.
Λοιπόν, να κάνω κοντρόλ. Το 2014 την γνώρισε. Σήμερα είναι 65 ευθύνη. Σήμερα, το 2020. Το 2014 δηλαδή, επί πίνη την γνώρισε. Ήταν 57. 6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18. 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24. Και 6 χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, ακόμα άλλα 6 χρόνια. Πού πήγανε, τι γίνανε 6 χρόνια. Μπράβο. Πιπινάκι. Και δεν το αποκαλύψεις στο κορίτσι. Ναι, σαν τη Ρίδα Σαγκελαρίου, τέτοιο στυλ είχε. Πώς ρε φίλε, 57 χρονών Παρθενάκη το βρήκες να πούμε. Βέβαια. Μπουμπούκι. Μόλις είχε βγει στον κόσμο. Ναι. Τι ναι. Δεν κατάλαβα. Έτο. Έτο. Μαρτυριάρης είναι. Γουστάρει και τα λέει. Εντάξει, σφύρα, δεν το κάνω. Σφύρα να ακούσει τι έγινε. Σφύρα. Σφύρα να ακούσει τι έγινε. Λοιπόν. Και τη γνώρισα εγώ σε μια καφετέρια. Ναι. Και με λέει κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Μω. Εντάξει. Κάνω αυτή τη δουλειά. Είμαι λέει ψυχολόγος και έτσι. Όχι, σε χρειάζομαι. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος. Για κοίτα πρόσεξε καλά. Λέω πώς μπορούμε να έρθουμε, λέω. Με λέει θα έρθει στο σπίτι. Εκεί κάνω το τέτοιο. Εκεί κάνει ψυχολογία. Με βάζει στο σε ένα, μια πολυθρόνα σαν το Βούδα, ας πούμε. Πότε Βούδας, πότε Ρεκούδας. Και καθόμουν και έλεγα, ας πούμε, πήγα. Δηλαδή, αυτή ήταν ψυχαναλήτρια και πήγε να ψυχαναλύσει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ψυχαναλήτρια. Και όταν την είδα, εγώ και έκατσα στην πολυθρόνα του Βούδα, μου έρχεται με ένα κολάν, με ένα μπουκάμισο αυτά τα μαζεύονται, ξέρω εγώ, και καθόμαστε δίπλα και με λέει την ιστορία. Και σιγά, 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 έγινε το ειδήλιο. Και σε είπε την ιστορία. Εγώ είπα την ιστορία σε αυτήν. Α, εσύ είπες την ιστορία σε αυτήν. Αφού είναι τέτοια, και εγώ έλεγα, ας πούμε, αλλά έκανα δεξιά, όπως ήταν στην καρέκλα, και κοιτούσα εγώ ανάμεσα, ξέρεις, εδώ στο πουκάμισο, θέλω να το στήδος. Εγώ εκεί έφυγα. Καρφωνόμουν. Και με λέει, τι να κοιτάξω το λόγο, αφού ήρθες εδώ δίπλα μου και σε έχω λόγο και μου κοιτάς το πουκάμισο και βλέπω τα μπαλκόνια σηκωμένα. Είναι γυμνή μέσα η γιαγιά. Τι θα κοιτάξω τώρα εδώ. Η γριά είναι μέσα γυμνή. Μέχρι πού φτάνει το μαστάρι. Σα μωρή γυμνή. Ναι. Με πέταξε τα μαστάρια απ' έξω και με ρωτήσει. Βέβαια. Είναι αλήθεια ότι φτάνει κάτω από τον αφαλό. Πώς τα σηκώνει. Πώς κάνει μπάνιο. Και σιγά 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 σιγά. Περνάει κανένας μήνας. Σιγά σιγά. Σιγά. Με λέει βγούμε. Θέλω να βγούμε. Πού με τη λέω. Την πάω σε ένα μαγαζί εκεί στη. Σε ένα. Στην Αθήνα εκεί. Αυτή μετά από ένα μήνα σε πρότεινε να βγείτε. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ήταν πολύ φωτιάδε αυτή. Κοίταξε να δει. Την αρέσει τα κόλλα. Τι να σου πω τώρα. Πρέπει να έχει να επιδειχθεί πάνω από μια κοσαετία. Όχι. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια μόνο. Ναι, ναι, ναι. Δύο χρόνια. Αλλά το θέμα είναι μένιο. Όταν έγινε λοιπόν, η πράξη. Αυτό είναι, η πράξη αυτό είναι οδηγία προς ναυτιλωμένους και ειδικά προς κάτι γυναίκες που κάνουν να καθίσουν στον άντρα 12 μήνες. Να ξέρετε ότι η αγαμία πέρα των 2 ετών οδηγεί στο φωτιάδι. Είστε αγαμοί? Ναι, πάρα πολύ. Αχ, δε μου. Έχει καιρό να πει Στεφάνη μέσα της. Αχ, πολύ αγαμοί. Δηλαδή έχει να κάνει γάμο πολύ καιρό. Μπορεί να είναι και 8 χρόνια αγάμη. Να μην βρίσκεται ένας άντρας να τη γαμίσει. Αχ, Θεέ μου. Να της κάνει ένα γάμο. Και όπως είναι αυτή, θα τον παντρευτεί 8 φορές την ίδια μέρα. Είστε άγαμοι πάρα πολύ. Αχ, Θεέ μου. Ναι ρε Μέγιο, η πλάκα πιάνει. Η πλάκα πιάνει. Οδηγεί στο φωτιάδι. Έτσι. Η Δούτα αποτελέσματα της αγαμίας. Ψυχαναλήτρια, δύο χρόνια αγάπη. Ναι. Και ήθελε να πηδηχθεί. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Κοίταξε, ήταν παντρεμένη, είχε χώρισε πριν. Πόσο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Είχε χωρίσει, κάποιος είχε γνωρίσει κάποιον άλλον και τη γέννη. Και εγώ έτυχε, ας πούμε, που ήμουν
τι περίπτωση, ας πούμε, που έτυχε. Γιατί εγώ είχα γνωρίσει κάποιον που συγχωρέθηκε, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, είμαι και εγώ εγκλωβισμένος, γιατί όταν είσαι έναν άνθρωπο και είσαι με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια, κάπου έχεις κολλήσει. Εγώ το σκαρφίστηκα μια φορά που εγκλωβίστηκα. Τώρα, ναι. Τώρα καταλαβαίνω τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Την Λίκα δεν την πήδηξε ακόμα. Την πήδηξα, ναι, αλλά τι έκανε, Μένιο. Όταν πήγα και καθόμουν στον καναπέ του Δερματίνη, ναι, και μου λέει θα σε βάλω κανένα ουίσκι. Λέω βάλε, λέει τι έχεις. Και γάμω τα ουίσκια δικαίω μου, σε βάζ ρίγκαν, 45 χιλιάρικα το ποτήρι δικαίω μου. Κάτσε ρε παιδάκι, μάσε το μάγνουμ, μη μου φύγουν τα σκάλια να πούμε και ξεφτυριστούμε. Λέει πουράκια καπνίζεις, καπνίζω τι λέω. Και μπαίνει στο δωμάτιο μέσα. Αμάν, ο Καζαμπού! Με βγαίνει Μένιο, με τι νομίζεις? Με τι? Με κάτι μπέμπλντο. Πώς το έπες αυτό? Με κάτι μπέμπλντο. Και με κάτι καλτσοδέτες και με κάτι γόβες μαύρες. Ναι. Με τι βγήκε? Με μπέμπλντο. Με μπέμπλντο. Με μπέμπλντο. Ναι. 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 Και το στήθος εδώ τα μπαλκόνια σηκωμένα, ναι. Και με λέει τι κάλεσε. Έλα μέσα. Συμπηγείς. Τι να κάνω. Ο μικρό από κάτω Μιχαλάκης ήταν έτοιμος. Πάμε για υπασία. Κάτσε ρε πούστηλο, δεν θα γίνει. Πράξη επέν. Μπαίνουμε μέσα και μου βγάζει. Τι με βγάζει, Μένιο? Απ' το σιτάρι, γιατί ξέρετε, οι μοναχικές οι γυναίκες κάνουν και μόνοι τους. Με βγάζει ένα μαύρο σαν και το πιο... Και το είπε ο παπαγάλος, όχι ο φουντάριστος, όχι λέει στραμπόλμι. Για πες. Το είπε ο παπαγάλος, ότι σ' αγκαλιάζει άλλος. Μα την Παναγία, Μένιο. Με βγάζει και... Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου, τι είναι αυτό? Είναι μεγάλο σαφείο. Έχει από κάτω κι άλλα δύο. Α, μαράκι μου, λέω, τι είναι αυτό? Σε πας άλλος η ψυχαναλύτρια. Ναι, με έβγαλε αυτό εδώ. Έχω πεθάνει στο γένιο, Μένιο. Θέλω να σε πάρω από πίσω. Θέλω να σε πάρω από πίσω. Ωχ, κατάλαβα. Σου μιλήσε. Μένιο, ναι. Σου μιλά ειλικρινά, μάτι την Παναγία. Εγώ ναι. Την είδα ξάπλωσε εκεί με τις γατιέρες, με τις ναι. Καλτσοθέτες, με τις κόβες, ναι. Με τα μπαλκόνια. Ναι. Και κάνει λίγο έτσι, ξέρεις, από πλάγια. Ανοίγει το σιτάρι, λέω, τι είναι αυτό. Το βάζει όρθια, ναι. Μαύρο. Λέω, τι θα κάνουμε τώρα. Και πάνω στα σπρώτη σποδάρι θα πάω να δέσω παλαμάρι. Ο τυρλατά, τυρλατά. Θα κάνει αυτό ή εγώ θα κάνω, να ξέρω τώρα. Όχι, ρε, στο δείχνω, λέει. Γιατί κάπου το προσπαθούσα να κάνω μόνη μου. Όχι, αλλά λίγο που εκουμπούσε. Να το ξεχάσω. Και εσύ τι είπες? Η τέχνη δεν είναι θυσίες. Θυσιάστηκα για σένα, θυσιάστηκα. Α, μπράβο. Η τέχνη θέλει θυσίες και έχει ένα πίσω πόρτα. Και πίσω και μπρος και αριστερά και δεξιά. Και η πλάκα ποια είναι, Μένιο? Ότι κοιμήθηκα, Μένιο μου. Και έκανα 7 η ώρα το πρωί. Σουρκίζουμε. Μπορεί να πέρασαν τώρα, γιατί όλο και όλο κάναμε 2 φορές. Μπορεί να πέρασαν τόσα χρόνια και μου έκατσε πλάγια, ναι. Και μιλάει, εγώ κοιμάμαι, ναι. Και εσύ κάνω ό,τι θέλεις. Έτσι είναι, άμα βγει το στραμπόν μετά κάνεις ό,τι κοιμάσαι, Φωτιάδη. Όχι, αυτή κοιμάται. Εγώ, ξέρεις, μη είχα μια τάση, ξέρεις, είναι μερικοί άντρες, όπως εγώ καμιά φορά, ναι. Θέλω να μου αρέσει το πρωινό. Ένα πρωινό η Παναγιά μου. Ναι, Μένιο μου. Α, δες και πρωινό. Δεν σε φτάνει το βραδινό μόνο. Πραγματικά, Μένιο. Πραγματικά, Μένιο. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, σε ξέρω τόσο καιρό.
Αυτό δεν το έχω πει πουθενά. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς τα βάθη. Ναι, έτσι τώρα μου ήρθε η αφόρμητα και το λέω στο Μέγιο, ναι. Και μεταξύ αυτή κοιμόταν με το Σεντόνι, αλλά έπρεπε να φύγει. Τι κοιμόταν? Κοιμόταν στα πλάγια, παιδί μου. Εγώ από πίσω. Έβαζα το χέρι, δηλαδή την έφυγε να το στήριζω εγώ, ανάμενα, ανάμεσα στα πόδια, ξέρεις το, καταλαβαίνεις τώρα. Πάλι καλά δηλαδή, από όλη νύχτα που πρόλαβες και έβαλες λίγο χέρι, έτσι. Τι χέρι, κύριε. Επί μισή ώρα την είχα και μπροστά και πάνω και κάτω και μπροστά και έτσι και ξέρω εγώ. Και κάνουμε ό,τι θες εσύ, δηλαδή, και κάνουμε και πες το, πώς έχω τη σπηλιά, μπες στο φως στο τούνελ μέσα, ανάμεσα, κάνε, σου μιλάω. Λέω μη φωνάζεις. Εντάξει, είχε μια τάση, όταν την έχεις ξέρεις από μπροστά, πώς πιάνει η γυναίκα, ρε παιδί μου, στο, στα πλευρά πίσω. Λέω, και αρχίσε τα χέρια της για να με κρατήσω. Κάτσε ρε τι λέω, ηρέμησα μας, μη σημάδια. Δηλαδή ξέρεις όταν έρχεται ο παρτενέρ, δηλαδή εγώ ας πούμε και έρχομαι μπροστά της. Μου μιλάς πρόστιχα και είμαι και ζωντοχύρα και μου τη δίνει. Ζωντοχύρα, ζωντοχύρα. Θα σου χώσω στο μουνί σου πούτσα σαν προφυλαχτή. Τι είναι αυτά που μου λες? Και έχω να κάνω έρωτα τόσο καιρό. Μπροστά και κάτω μπροστά. Και έβαζε τα χέρια πίσω. Και μου αρχίσει να μου κρατζουνάει. Έμισε τη λέω. Τι θα κάνουμε τώρα, τέτοιο. Κάτσε το λέω. Θα πας στο μαστίγι σαν να με βαράς. Όχι, έτσι μου έρχεται η τάση. Δηλαδή, και τι πρέπει να μου κρατζουνείς σε μένα. Δηλαδή ήταν τόσο ανομαλάρα. Δεν την έφτασε. Δεν την έφτασε που σε ξυπουμπούνιξε από παντού. Ήθελε μετά και μαστίγιο. Ναι, ρε, μα τα ξέρετε, όπως πιάνεις το. Επισήρε, φωτιάδε, τώρα όλη νύχτα μετά από αυτό έκανες ότι κοιμάσαι. Το πρωί μου έρχεσαι μια τάση, ήταν. Ξέρετε, ερχόταν για κατόρυβα. Συγγνώμη το λέω έτσι, να ακούσω τα. Αλλά μου ερχόταν και όταν σήκωσα το Σεντόνι. Ήταν γυμνή. Και τώρα τι να κάνω τώρα εγώ. Τα αφήνει. Δεν ξέρω. Εγώ έπρεπε να πάω να φύγω 7.30 ώρα. Δηλαδή το έκανα το βράδυ. Να τα αφήσω και το πρωινό. Δεν γίνεται. Δηλαδή όλη τη νύχτα δοκίμαζες την πίσω πόρτα. Και το πρωί όταν ξύπνησες είχες 20 λεπτά χρόνο για να αντιδράσεις. Ναι. Για πες με τώρα εσύ το πρωί πώς τόσησες. Το πρωί. Αφού έχει ξαπλωμένο σε τώρα γιατί πάντα κοιμόταν γυμνή. Αλλά είχα μια τάση εγώ τώρα όταν ήθελα να αισθανόμουν ότι να έχω κάποιον άνθρωπο. Εγώ έπιανα πάντα το στήθος. Όταν κοιμόταν αυτή από μπροστά και εγώ από πίσω, είχα μια φτάση και την αγκάλιαζε. Αλλά το δει. Τώρα μιλάμε. Τι να σου πω τώρα, σαν να βλέπεις το ποιος. Πύραυλο! Πώς έχεις δυο πεπόνια, μικρά έτσι στρόγγυλα, αλλά δεν είναι εξαισθητικό κανονικά. Από τη μάνα της έτσι βγήκε. Τέτοιο μιλάμε. Πιάνεις που την παλάμε την μπάλα και λες, πιάνω την μπάλα ρε παιδί μου, το στήθος. Και έφτιανα εγώ αυτό εδώ και κοιμόμουν. Το πρωί εγώ τώρα, είχα μια τάση να κατορίσω. Κάνω το Σεντόνι και γνώμη ότι φοράει το βραγί. Να μην τι φοράει. Καλά που δεν έχεις τάση να πας για χέσιμο, δηλαδή δεν σε ξεπάθησε. Γεια πες. Πάω στην τουαλέτα, Μένιο, κατούρισε. Έπινα το Μιχαλάκι. Ναι, για να κάνω πράξη επέ. Και κάνω μια δόση και τη λέω. Κοιμάσαι, κοιμάμαι. Μπορώ να κάνω αυτό που πρέπει. Κάνω ό,τι θες. Εγώ κοιμάμαι. Αυτή κοιμόταν και άκουγες. Ναι. Γλυκά έπινε. Γλυκά έπινε μέσα. Ρε εσύ. Μπας και γλυκάθηκες όλη τη νύχτα από το στραπών και το πρωί που ξύπνησες τη ρώτησες αν μπορεί να στο ξανακουμπανίσει δεύτερη φορά και τώρα μας λες ότι πήδηξες, μήπως άρεσε. Όχι Μένιο, σοβαρά σου ρωτίζομαι, δηλαδή το είχα κάνει και με την προηγούμενη σχέση, πάντα έτσι το πρωί ξέρω εγώ, αν πηγαίναμε άκου να δεις. Εγώ είχα πάει να το πω και στο τσάτ. Δηλαδή πριν από το πορό σε είχε ξεκολλιάσει άλλη πιο μπροστά. Ναι. Ναι! Πω. Έχεις
Σοβαρά, Μένιο. Και να βγει η γκόμενα να μυζωστεί, ρε. Εμένα με έχει μείνει στο μυαλό όταν άνοιξε το σιτάρι και έβγαλε το μαύρο, το πλαστικό. Αυτό το μαύρο σου μιλά, μαύρο, κατράνι. Πώς πιάνεις, ρε παιδί μου, τα λάδια που είναι μαύρα τα χέρια σου, εγώ τόσο μαύρο. Λέω, τι είναι αυτό εδώ. Το έχω για ώρα ανάγκης καμιά φορά. Εδώ και τι κάνεις με αυτό εδώ και γίνεται τη δουλειά. Λίγο το ακουμπάω. Ναι, αλλά αλλιώς είναι, λέει, το ζωντανό να το έχω μπροστά μου και να γίνεται η πράξη. Τώρα λέω, έλα, εντάξει, εγώ ανέβηκα από πάνω, χάθηκε μπροστά μου, άπλωσα τα χέρια από πάνω και δώστε. Και πίσω μπρος. Λέω, μη φωνάζεις, γιατί είχα μία από πάνω, λέω, και ακούει τώρα. Χέστη να το λέω, να γίνει πράξη εδώ πέρα, να γίνει τώρα, γιατί είχε καιρό να κάνει. Είχε καιρό να κάνει. Δεν είναι φωτιάδι, τι φωνάζεις, γάμα με και ασχλαίω. Όχι, ρε, φώναζε, την άρεσε η τάση να φωνάζει έτσι. Αχ, φωνάζει γάμο το μην έχουμε από πάνω και ξέρω εγώ, δεν ξέρεις και μια φορά. Κατάλαβες. Αλλιώς είσαι, εγώ, όταν είχα την προηγούμενη σχέση, είχε σπίτι στη Χαριλάου. Και πηγαίναμε, είχε γκαρσονιέρα, σπίτι μικρό και πηγαίναμε. Όταν ήταν άδειο, δεν το νίκιαζε. Και πηγαίναμε εκεί. Αλλά τώρα να έρθουμε από πάνω, από κάτω σπίτι. Αυτή στη μέση και μία από πάνω, γιατί αυτές ήταν τέτοια ηλικία, αν άκουγαν τέτοιο, καυλώνανε. Δηλαδή, σου λέει, έφερε κάποιο αυτή. Δηλαδή τώρα εσύ και ξεκολλιάστηκες και γκάβλωσες και δεν μπορείς να φωνάξεις. Δεν μπορούσα να φωνάξω, Μέγιο, γιατί ήμουν σηκωδομή. Καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνεις τώρα. Άρα εμένα μου άρεσε και το πρωινό. Το πρωινό. Άλλη, να σου πω, κοίταξε, ας το πω αλλιώς. Σ' άρεσε, ε. Κοίταξε, άλλη το πρωί θα κάνω τσιγάρ, θα κάνω τα δόντια τους, θα πληθούν. Θα πληθούν, ξέρω εγώ, θα πιούν καφέ. Εμένα μου άρεσε αυτό, ρε, πούς. Ποιο? Το πρωινό. Ναι, όταν έσυγωσε το σεντόνι και μου λέει, τη βλέπεις τώρα έτσι, πλάγια και ανοιχτά και τα μάγουλα, ξέρω εγώ, και τα βλέπεις ζωντανό, λες τώρα δεν έχεις κινητό να τραβήξεις. Θα ήθελες και κινητό να το τραβάς. Ναι! Ρε λεγέντη των ποντίων. Δεν μπορούσα να... Λέω, τι λες, κάνε ό,τι θες, εγώ κοιμάμαι. 7:30 να έχεις φύγει. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή θα σου το πω γιατί. Γιατί υπήρχε άτομο να έρθει, δικό της άτομο. Και δεν ήθελε να γίνουμε. Αυτό το πράγμα τώρα, στο λέω, γιατί είχε μαγαζί, μήπως εμφανιστεί και έρθει το πρωί και έχει κλειδιά. Γι' αυτό με έλεγε. Έβαζε το κλειδί από μέσα, αλλά από απ' έξω, κρακ. Δεν σε τρομοκρατούσε, δηλαδή, μετά από 10 ώρες ξεκόλιασμα, 8 η ώρα το πρωί να σε λέει σήκω φύγει γιατί τώρα θα έρθει και το κρέας. Ναι, αλλά ήξερα που πήγαινε σε ένα άλλο σπίτι αυτός. Κατάλαβα εγώ τώρα τι γινόταν εκεί. Καταλαβες, πήγαινε σε σπίτι άλλο και μετά έρχονταν σε αυτήν. Μήπως εμφανιστεί και πάρει και ξεχάσει τίποτε και πάρει ξέρω εγώ και ήθελε κάτι και εγώ κάτσελω να κάνω την πράξη επέν και μετά να σκούτω να φύγω. Αυτή κοιμήθηκε. Κοιμήθηκε μετά. Και δεν την πήρα εγώ κάτι στις 12 η ώρα, λέω τι έγινε, όλα καλά. Καλά ήταν, μια χαρά ήταν. Το ξανακάνουμε. Όλο και όλα σου πω την αλήθεια, σου πω έτσι σε ένα Μένιο μου, δύο φορές κάναμε. Δύο φορές άνοιξες, Ναι. Αυτό εδώ πέρα θα με μείνει αξέχαστο. Ξεχνιόνται λέω αυτά τα πράγματα. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Εδώ είναι κάτι ας πούμε που σε μένουνε. Απλά τώρα επειδή ήρθε η στιγμή στο Μένιο και το είπα. Τέτοιες περιπτώσεις είχα. Καταλαβες. Δεν είναι, εγώ έχω κάνει πολλά. Ειδικά για την προηγούμενη σχέση που την είχα και συγχωρέθηκε, ξέρεις σημαίνει να πηδήξεις από το δεύτερο σε οικοδομή και να σκάσεις μέσα σε άμμο και δίπλα να έχει ασβέστης. Δηλαδή τώρα, δεύτερο πάτημα είναι 6 μέτρα. Δηλαδή τώρα μισό λεπτό, όταν λες έχεις κάνει πολλά, μετά από ένα βράδυ ξεκόλιασμα, το πολλά που έχεις κάνει τι είναι? Βγήκε και καμιά άλλη με καμιά πλαστικά και ξεπέρασε τον παγόλο. Ναι. Όχι, δεν είναι. Και αυτή είχε βγει. Αλλά αυτή έβγαινε με ισόρροχα με αυτά που είχα εγώ, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Πίπα κόλλο δεν σε πήραν, μόνο από πίσω.
Εγώ πήρα, ρε παιδί μου. Ακεί, κοιτάξτε να, να σου πω κι άλλο. Στο σπίτι που είχε το δικό τη, είχα και εκεί. Εκτός από αυτήν εδώ που σε λέω τώρα και την προηγούμενη που ήμουνα, πολλά χρόνια που ήμουνα, ήθελε 2 η ώρα τη νύχτα, 3 η ώρα. Τέτοια τάση. Γιατί θα σου το πω αλλιώς. Εγώ εδώ και αυτή ήταν στο άλλο κρεβάτι. Και με έλεγε, άντε, σύ, άντε, έλα, έλα, έλα. Και γινόταν η πράξη. Τι να σου πω τώρα. Η πράξη γινόταν, αλλά τι είναι πράξη γινόταν είναι το θέμα. Είναι, γινόταν το πατακούτα. Ρε, κατάλαβα τι έγινε εκεί πέρα. Αυτή που είχε. Λοιπόν, άκου να σου το πω. Πήγαινα στο σπίτι της. Φωτιάδη, ένα τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω. Το πρωί όταν έφυγες, πώς ένιωθες? Διαφορετικός. 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 Ξέρεις τι σημαίνει να κάνεις αντί για καφέδες και ιστορίες. Αλλά θα σου πω και κάτι. Με έκανε και πρωινό. Αυτή που ήμουν εδώ. Η τελευταία. Ναι, με έκανε και πρωινό με καφέ. Ήθελε, αισθανόταν ένα δικό της άτομο, ξέρω εγώ. Και όταν πήγε μου έκανε, εγώ κοιμόμουν στο κρεβάτι και σηκώθηκε να πληθώ να κάνω, ξέρω εγώ, μου ήρθε με ένα νυχτικό, ούτε να φορέσει σουτιά και αυτά, με το νυχτικό. Και με το νυχτικό με σίδερε καφέ, μαρμελάδα, βούτυρο και καθόμουν στο καναπέ, στο δερμάτινο. Και καθόταν εκεί, πήραμε καφέ. Πίνατε και καφέ. Τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά το πρωινό εγώ με αισθανόμουν, αντί για καφέ, εγώ αισθανόμουν ήθελα εκείνο και το άλλο. Ποιο... Πράξη επέμ. Ήθελες πράξη επέμ. Γλυκάθηκες έτσι. Αυτό κοίταξε να δεις. Ναι. Το έχω κάνει εδώ στο ξενοδοχείο. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα αυτό εδώ. Ένα ξενοδοχείο που πάμε και την Περαία είναι κοντά στο μοναστήρι. Έχει ένα μοναστήρι πριν φτάσει. Ναι, υπάρχει τώρα, δεν θέλω να το κάνω. Και ξέρω και τον διευθυντή αυτόν εδώ. Και το έκανα και 2 βραδιές. Δηλαδή, όχι βραδιές συνεχόμενες, μια βραδιά πλήρωσα 65 και την άλλη μέρα το πρωί το έφτιανα πάντα, ερχόταν 6 ώρα, 7 ώρα το πρωί. Είχα αυτή την τάση. Άλλοι πίνουν καφές και έφτιανα. Και έτσι το έκανα και στο Σαντάσκι. Το έκανα και στο Σαντάσκι. Στο Σαντάσκι τι έκανα. Το έκανες διαβαλκανικό δηλαδή. Μπράβο. Ναι. Στο Σαντάσκι. Πάω σε ένα δωμάτιο από μια βουργάρα, επειδή είχε μεσολαβούσε το ξενοδοχείο του Σαντάσκι. Ήξερε αυτή εδώ πέρα, αυτήν εδώ, και κανόνιζε αντί για 50, για 55 με 35. Πήγαινα εγώ στο ξενοδοχείο και λέω ότι από την τάδε μου έδινε χαρτί και πήγαινα. Ναι, αλλά όταν πήγα και έκλεισα εγώ το δωμάτιο και το βράδυ έκανα το πάτα κιούτα, κάνει μια δόση το κρεβάτι και κάνει μια λακκούβα και πέφτω μέσα στη λακκούβα. Τώρα το εγώ τι να κάνω. Και κοιμήθηκα μέσα στη λακκούβα. Καταλαβαίνεις. Όχι, κατάλαβα. Δηλαδή, το νόμιζα, γιατί από δίπλα. Ναι. Και όταν άνοιξα το κούφωμα, ακούω από δίπλα πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Από άλλο να πάτα κιούτα, πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Ήταν ένα, δηλαδή, το εκεί δωμάτιο. Εκεί τώρα, από εδώ πάτα κιούτα, από εκεί πάτα κιούτα, στο κέντρο πάτα κιούτα. Φάτο κι εσύ για να τελειώνουμε. Α, μπράβο. Έκανα. Ξέρεις πόση ώρα έκανα. 40 λεπτά είχα γίνει μουσκεμα. Στο τέλος ήθελα να κάνω το. Πώς κάνει το άλογο. Κάνω και εγώ το άλογο από πίσω. Και κάποια στιγμή εκεί που κάνω το άλογο και κάνω αυτό εδώ, σπάει από κάτω το ξύλο το τέτοιο και πέφτει μέσα στην λακκούβα. Τυχαίε σου τώρα. Τώρα λέω, δεν είναι μόνο αυτό. Πώς θα κοιμηθώ. Καταλαβες. Πού να πω τώρα το, από τον ξενοδόχο, ξέρεις έσπασε το κρεβάτι, όλη τη νύχτα, για τέτοια πράγματα μιλάμε, τέτοιες περιπέτειες. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Μένιο και θα τα ξαναπούμε και κάποια στιγμή θα κατέβω εδώ στη Τσιμισκή, θα πάω να πάρω την κουδούνα. Ό,τι θες. Είναι αυτό που λέμε τα θέλει ο κόλος μας. Όχι, τα θέλει δεν τα θέλει ο κόλος μας. Γεια σου Φωτιάδη. Με έκλεισε και απότομα ο Φωτιάδης. Όπως οι κόμενες οι θυμωμένες που τις λες κάτι και δεν τις αρέσει, που κρατάνε χαρακτήρα στο τέλος μπαμ και το κλείνουν. Φωτιάδη, τώρα τι θα σας ξαναπάρω. Ταυτόχρονα θα σε πάρω κάποια στιγμή. Ρε Μπούστη, τι λέρε. Μη θύμισε το Χάρι Κλίν τώρα που είπε την αλφαβήτα και λέει τέλειωσε ρε μεγάλη, λέει, δεν έχει κάτι άλλο. Λέει ρίξω στα αγγλικά. XYZ. Τι είπες ρε τεράστιε. ABCD. 1, 2, 3. Τσίβας Ρίγκαν,
Μάλιστα. Ας σε κάτω το Magnum, ρε παιδάκι μου. Να πιούμε, ήρθαμε, δεν ήρθαμε να πηδήξουμε. Μάλιστα. After Sports Cafe, η νούμερο ένα ιντερνετική εκπομπή στο σύμπαν. Μάλιστα, ναι. Ούλη. Τα γόρι μου. Κωστάκι. Πες λίγο, τα γόρι μου. Τα γόρι μου εσύ. Κωστάκι, θα πεις εδώ, αγόρι μου, θα κάνουμε ελευθέρα ξύλο, ελευθέρας εδώ, εδώ, ξύλο. Αλλά, θα με δίνεις, θα σε δίνω, θα κάνω, αλλά θα, μετά θα μουνιάσουμε και θα φάμε και κρεωτάκι. Τι είναι αυτό το παιδί, αυτό το πότε θα έρθεις εσύ εκεί στα λιμέρια στον Κωστάκι να γίνει χαμός στις Μαρμίτες, Αραπόπουλος, TV. Κάθε μέρα κάνουμε από εδώ 8.30 ώρα βγαίνω και ξέρεις, αλλά... Ανταποκριτής 3-2 είσαι. Βέβαια, για τη Μαρμίτα μας πάρ. Αλλά... Τι φρούτο είναι αυτό, ειδικό μου. Έχω, λοιπόν, εσύ που βγήκες από εδώ από ένα χωριό από την περιοχή μου και ξανακούσω και ξαναμιλήσω για τον Κούλι. Έτσι. Θα σε στείλω ή στη Μακρουράκη έτσι. Ή στη Σπηλιά. Μπράβο, μπράβο, εκεί και στη Σπηλιά. Ακούσε, σε λέω, ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Εγώ ξέρω το χωριό. Το χωριό το ξέρω και με ξέρουνε. Βέβαια. Γι' αυτό μαζέψου, προσγειώσου, αλλά γι' αυτό μην τα βάζεις με τον κούλι μου. Τι καψούρα είσαι. Μην τα βάζεις γιατί θα σε στείλω στη Μακρουράκη. Εκεί πέρα για 55 χρόνια κι αν σε βρούνε. Μου λες. Έλα, γορή μου. Πότε θα σε κεράσω ένα καφεδάκι να τα πούμε έτσι πως θα λέμε εμείς δυο μας, ε. Αλλά. Φύγε καψούρα. Την αγάπη. Καλημέρα, λοιπόν. Κουστάκι. Πάμε επόμενος, αφού δεν ξέρει, εντάξει, πάμε επόμενος, καλημέρα. Τι ναι, λέει, έλα, κουλί. Έλα, κουλί. Κουλί, τα κουστάκι. Τα γόρι μου. Είδες τι έκανα εγώ. Σε έχω δει με την πετονιέρα εκεί οργιάζεις. Εγώ δω στα 52 έκανες. Πω. Λοιπόν. Θα έρθεις να κάνεις κανένα μέρε μέτρη. Ναι. Στη Λάρισα, στη Γεωργία μου, ακούει η Μετρόπολης και εσάς. Η Γεωργία ποια είναι. Θα κάνω. Ποια είναι η Γεωργία. Ένα θύμα θα είναι. Ναι. Περίμενα να σε πω. Ναι. Και τη Φωτεινή μου, την ασφαλίστρια, όπως έκανε ο Μαλάτους. Αλλά... Άλλο θύμα. Έχω αστέρι εδώ σε μένα. Εδώ, δεν μου λες. Την γνώρισα. Θα αφήσει να με κάνει ένα μερμετάκι στο μπάνιο, να σε πληρώσω. Τάξα. Θες και την πετονιέρα. Λοιπόν, άκου. Ναι. Και έχουμε και τη γιατρέσα μας. Ναι. Τη Μαριάννα, την Κακομουσούζη. Οτιδήποτε. Τι κάνεις τώρα, εσύ, προμόσιο κάνεις, τι κάνεις. Βέβαια. Έχω κάνει εξετάσεις γενικές και βγήκαν καλές. Και να πω και κάτι άλλο. Ναι. Κάποιος είπε. Το γκοιοντέκινα, τον κόκκινο και το λέω εγώ το φωτιάρι τον έχω. Κόκκινε, δεν μπορείς να μεταβάλεις με μένα. Όπα. Αν θέλεις, έλα εδώ στη Σπηλιά. Όπ, στη Σπηλιά κιόλας. Στη Σπηλιά για να δεις ποιος είναι φωτιάρις. 4 κιλά βερμούτ, ξέρεις να σε κάνω κόκκινος. Εγώ, δεν ξέρεις, δεν με έχεις δει, πόσο κιόλας να με δεις. Κονιάκ, άλλα 2 κιλά. Πόσο κιόλας να με δεις. Δεν λέω για φασάρια ρε, στο ποτό σε κάνει σκόνη. Άσε να πω το, εγώ μιλάμε για κάποιος τον είπε, λέει το φωτιάζει, λέει γιατί γύρισε και είπε εμείς οι δύο θα κάνουμε το ξύλο το τέτοιο, ναι. Στο Mike Tyson και Mike γύρισε Tyson. Και τον είπε, λέει αυτόν εδώ πέρα, λέει τον έχεις το φωτιάζει. Και είπε σε έχει. Ναι, εγώ βάζω όποτε τα... θέλει, εδώ να μας δεις πως είναι. Εγώ καταρχήν, βάζω το στίχημα σε σένα. Αν μπορεί και σηκώσει 50 κιλά τσουβάλι χαλίκι από την είσοδο που είναι 40 50 κιλά ουίσι, πάνω, έχει 50 ευρώ το Nate. Πήγε από εδώ. Χαιρετώ. Καλημέρα, έλα φίλε. Ναι. Έπεσε. Ναι. Επόμενος, πάμε. Έλα, φίλε. Κούλι. Πού είσαι, ρε ψυχούρα. Πού είσαι, μπορεί κάψουρα. Άκου να σε πω. Ναι. Κούλι μου, έξω από τη Μητρόπολη σήμερα. Καταρχήν να χαιρετήσω τον Πάπη μου, τον Αστικατζή. Από το IKEA και σας ακούει από τις 7 η ώρα. Δεν πληρώσεις εσύ, κύριο. Καταλαβαίνεις τα IKEA. Λοιπόν, Κωστάκη. Ναι. Πού είσαι, έξω από το ραδιομέγαρο. Δεν σε αφήνω γιατί έχουμε μέτρα. Έχουμε μέτρα, ναι, COVID. Λοιπόν, έχουμε μέτρα. Έχουμε COVID, ναι. Να κλειδώσεις το αυτοκίνητο σου, άκου λίγο την πόρτα σου, άκου. Να μην το. Άκου ξανά την πόρτα σου, να μην την αφήσεις ανοιχτή. Ανοιχτή την πόρτα άφησε, ο Σερσερής, ο Φελός, που με λέει τον επαπέ Σερσερή. Ανοιχτό τα μάτια. Για βάλα άλλη μία. Ναι, αλλά, κοίτα. Άμα πας παραδίπλα και εγώ το έχω αφήσει ανοιχτό τα μάτια, να ξέρεις. Ήμουνα εδώ στη... Σε έφερε το IKEA κούτρα, ναι. Σε έφερε το λεωφορείο.
Όχι, ήρθε εδώ, είμαι και δεν σε είπα ότι θα έρθω, είπα και τις μαρές. Ναι, αλλά έχουμε COVID, δεν επιτρέπεται να μπει κανένας. Κοιτάξτε, έκανα και εξετάσεις γενικές, όλα τα πάντα. Ήρθα τώρα μέχρι εδώ, ήρθα στη βουλιά. Μπορεί να το βρει να ρώτησε αυτό. Θα πάμε να σε κεράσω καφέ. Θα πάμε να σε κεράσω καφέ. Όχι, όχι. Θα πάμε σε ένα κέπ, θέλω να κάνω κάτι. Α, θα πας με τον Κωστή σε ένα κέπ. Θα τα αναλάβει εσύ. Σε μολύσω εγώ εκεί στο κέπ. Περίμενε, άκου λίγο την πόρτα ξανά. Φύγε, φύγε, ρε τρελέ, τι χαλάζει την πόρτα. Περίμενε, τι παιδί είναι αυτό. Καλά, και εσύ τα μάξι κύμα. Και εγώ ανοιχτά, έχω αφήσει παράθυρο, τι θες αφήνα ανοιχτά. Όχι μόνο αυτό. Έρχεται ο Καζαμπάκας εσύ στην πόρτα, με περίμενε για να πούμε και οι δυο μαζί. Ναι, και δεν κλείδωσες κάτι. Όχι, όχι. Είναι και ένας κάδος. Μπούπ, του ρίχνω μια δοκάδα. Άρχισε και τον κάδο, μπαπ. Αφού τα μάξι να το δει γύρω-γύρω, σαν συγκρουόμενο είναι. Πώ πα, μπαμπαμπαμπ. Μάλλον με το σκοπιδό και το πήρε παραμάζωμα. Ναι, κοίταξε. Ναι. Όταν έχω... Τα αγαπά κατά τα άλλα το Κόρδοβα, αλλά το Στουκάρισο που βρει. Το βάφω. Τι το βάφει. Μια ζωή το βάφει, αφού στουκαρισμένο είναι. Τον άλλο μήνα πάλι. Τον άλλο μήνα πάλι, ναι. Πάμε, καλημέρα, ναι. Ναι. Να πνεύσουνε, ρε. Να ανοίξουν τον ορίζοντά του, ρε. Τι του κάνετε του ανθρώπου, ρε. Πάμε στον επόμενο κύριο, μωρέ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σα, ναι. Έλα, κουλή, Κουστή. Όπα, να, να. Έλα. Κουστή μου. Δεν πιστεύω να μου διέριξε πάλι το αυτοκίνητο. Όχι. Τι έγινε, παλικάρι μου. Μια χαρά. Τι έγινε, Κωστάκι μου. Αύριο, Κωστή μου, θα είμαι προς τα εκεί σε σένα. Τι, έχεις τίποτε να κάνεις? Γυμναστική θα κάνω μία ώρα και ένα τέταρτο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Απλά θα να πάρω μαζί. Κάτι αποτελέσματα που είναι. Εντάξει, ναι. Τι έγινε, ρε Κόκκινε. Έμαθες εσύ ότι εγώ θα το σπάσω ξύλο και λες το φωτιάρι τον έχω, τον έχω. Με έχεις. Είπα εγώ ποτέ για σένα. Το είπες. Και σε είπε κάποιος. Σε είπε κάποιος, γιατί άκουσες εσύ ότι... Ότι θα του σπάσω στο ξύλο και σε είπε κάποιος άλλος και λες τον έχω. Να, εδώ μπροστά είναι, το είπε κιόλας. Καλά, έχεις εγώ, τόσο εγώ, πολύ καλό. Εγώ σε είχα και σε έχω σε εκτίμηση. Ορίστε. Και αυτά που σου λένε είναι βλακίες. Ω, δεν είναι βλακίες. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Δεν είναι βλακίες. Άμα με έχεις, εδώ είναι το σπίτι το λιβάδι, έλα εδώ πέρα, να βάλουμε τρία χιλιαρκάκια και άμα χάσω... Περίμενε, ερώτηση. Έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Μαλώσαμε ποτέ. Εμείς οι δύο. Ναι. Όχι, γιατί άκουσες ότι εγώ, ότι θα το σπάσω το ξύλο και λες, εγώ τον δεν έχω. Το εμένα, εμένα το είπε, το είπε Κωστάκη. Ναι. Το είπε ή δεν το είπε, πες μου, μην έρθω από εκεί πέρα και το γιατί, εδώ κοντά είμαι. Βρε όλα που θες, λες να, όσους σου λένε τα πιστεύεις. Εγώ, για να βγω τόση ώρα και να είμαι από τις 3 και 10. Για να περιμένω σε αναμονή. Σου, αν μαλώσεις μαζί μου, με σένα θα είναι. Και στην Κωστάκη για μένα, ψωμοτήρι του, με έχεις δει πόσο καιρό έχεις να μην δεις κόκκινε. Είναι σε φόρμα, είναι Γρηγόρη, σε φόρμα. Κάνεις. Δεν το πλησιάζουν τώρα. Έχεις άκου που βαράω πόρτα. Τελείως, βαράει πόρτα και φεύγει πόρτα. Πότε μαλώσαμε για να έχω πει κάτι. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει γιατί και την άλλη φορά που ήρθα, εκείνο δεν το ξεχνάω εγώ εκείνο εκεί πέρα. Τέτοιο λέω. Που πήγαμε από Μετρόπολης και φύγαμε στο παλιό του μαγαζί και σε λόγω εκείνο, εκεί έχω μια μνήμη σαν ελέφαντα. Ω, δεν σε πήγα. Με πήγες. Αλλά τι έγινε μετά, μέσα στη διαδρομή. Τι έγινε με το Κωστάκι. Τι έγινε. Τι έγινε. Ρώτα το Κωστάκι. Ξέρεις, το ξέρεις καλά. Αφού ήμασταν οι δυο μας, τι έγινε. Πες τι κάτι τέτοιο. Δεν κάνω το πω, άμα το πω, θα μας κλείσουν. Δεν θα λένε μετά ξέρω. Και με ρωτάνε, λέει, τι έγινε. Ρωτήστε, λέω, τον Κόκκινο. Κόκκινε. Μαλώσα εμείς και πω κάτι. Εγώ ξέρω πως πας στην Αράχη, ευρώ πας στο Λεμόν, ένα χιλιάδο το πηγή με τα μάξι. Κάθεσαι σε μια πολυθρόνα σαν το Βούδα, πίνεις τα ουίσκια σου, πίνεις και τα πόρες και θες να τα βάζεις με μένα. Είσαι καλά ρε Κόκκινε. Ρε πας την κοιλιά. Μα δεν υπάρχει πως την κοιλιά. Κάνω. Είσαι καλά ρε, πας καλά ρε. Φύγε, φύγε, δεν αφιάνω μάκρι. Άιτε. Κόκκινε. Είναι τη σχολή της δικιάς μου. Άστα να τον ηρεμήσω εγώ. Ήθελα να δει εμένα. Και μετά κάποιος του είπε ότι είπες εσύ ότι τον έχεις και δήμωσε με αυτό. Είναι 51 χρονών και δήμωσε με αυτό. Και τον πίστεψε. Μη. Πάμε παρακάτω. Έλα. Τελείωσε. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Έχει τρελαθεί ο Κρυσιανό. Πώς με κάνατε έτσι, έτσι. Ναι. Πρέπει να τον κάνουν μετά την πλαστική. Μετά την πλαστική, ναι. Σωστά. Καλημέρα, ναι, τελευταίος τώρα. Άντε ρε κούλι. Άντε ρε κούλι. Έλα ρε ψυχάρα μου. Άντε ρε Κωστάκη. Τι είναι αυτές εδώ πέρα από τη Γερμανία. Βγαίνει και κάπου αλλού σε ιντερνετικό ρε. Δεν πειράζει τώρα έχω εσένα. Όλα τα παρακολουθώ. Λέγε αγόρι μου. Τι κάνουν οι νυχτερίδες μας, οι δράκοι μας εκεί. Αλλά τα δύο ονόματα που έχω δώσει σε εσάς. Πώς θα σε ονόμασες. Σε όλο τον πλανήτη. Πώς ονόμασες. Και εδώ που έχω μία στη Βόντα που με λέει. Γιατί έδωσε στην νυχτερίδα το όνομα του Κούλι. Δεν είναι νυχτερίδα, κούλι. Κούλι, κούλι είναι. Η άλλη.
Η άλλη νυχτερίδα είναι Κωστάκης. Κωστάκης και Κούλης. Αλλά ναι, αυτά, αλλά, αυτά. Αλλά... πότε θα έρθω να τις δω λίγο να δω τα βαφτισιμάκια λοιπόν, μας εκεί να τα δούμε. Θα πάρουμε καμιά λαμπάδα. Ναι. Ακούς, μας είμαι ο τελευταίος και έχω δρόμο, χρόνο. Ναι. Λοιπόν, ναι, και ευχαριστώ με τον κόκκινο που κάνω και πήγε 2.700 το αλλά... διάλογο που κάνω. Τα μπήκα μέσα, τα είδα. Δεν μου λες, πότε θα έρθεις εδώ να κάνουμε κανένα βιντεάκι. Ξέρεις το άλλο το βιντεάκι που κάναμε, έφτασε 20.000, χαμός. Αλλά, λοιπόν, Παρασκευή, Κωστάκια, πάμε μπαντάρε. Ο Κωστάκης έφυγε. Έφυγε. Έφυγε, την πήγε 10 και 5, πρέπει να φύγω κι εγώ. Λοιπόν, ναι. Νικολάκη μου, ναι, Παρασκευή θα έρθω εκεί πέρα. Έλα να κάνουμε κανένα ζουμερό βίντεο. Αν μπορείς, φέρε το βαφτισιμάκι μου τη μία τη νυχτερινού δούλα δεν το κούλι. Δεν μπορώ να βγάλω αυτά, ρε. Είναι στο καμπάτσο. Δεν κάνω, τη νύχτα, δηλαδή εσύ ειδικά αγριεύεις. Εγώ, κούλης, αγριεύω νυχτερίδος. Θέλω να το δω το βαφτισιμάκι μου. Τι να το πάρω για το Πάσχα τώρα, τι να το πάρω, το πάρω καμιά λαμπαδούλα, το νυχτεριδάκι. Τίποτε, του δίνω σκουλικάκι. Λοιπόν, έλα, σε περιμένω εδώ να γίνει γιάχμα. Σ' αγαπώ πολύ, φίλε. Έλα, πάμε. Ο Μπέλος. Μπέλος, ναι, έλα. Ναι. Έλα, κουλή. Α, ψυχούλα μου. Oh. Για κάνε ένα καλό όμως θέλω. Άσαστο. Τι έπαθες. Λοιπόν, τι έπαθες, δεν είναι λοιπόν, καλό. Λοιπόν, είναι σκασμένος. Θα με ακούσεις. Ναι. Γιατί θα πάμε την Παρασκευή να πληρώσουμε τα 150 που έγινε αυτό το... Σε έβαλε χέρι ο κοσμός. Αλλά εσύ ναι, θα μου δώσεις 300 ευρώ για ψυχοκή Ιωδίνη. Ψυχοκή. Συμφωνείς. Ναι. Τι τον έκανες. Ψυχοκή. Ψυχοκή Εδίνη, γιατί βγήκε στον αέρα και μου είπε, εγώ θα τα δώσω τα 150, έχω και τη θηλιά, χθες βγήκε και σε έχω έτοιμη τη θηλιά. Για δεν μου δώσεις την Παρασκευή που θα έρθω από εκεί, θα σε κρεμάσω στην ελιά που έξω από το Μετρόπολη, θα κάνει βίντεο, θα σε κρεμάσω, ξέρεις ότι σφίγγω. Δεν πάω φάμε καμιά γαρίδα. Έλα θα πεις να πάω να φάμε, εντάξει τελείωσε. Άκου να σε πω, ναι, συμφωνείς για αυτό το θέμα. Συμφωνώ. Εγώ θα τα δώσω, αλλά εσύ θα μου δώσεις 300 ευρώ. Χέρι με χέρι. Θα του καταφέρει που λέει. Καλύτερα σε δώσω 150 κατευθείαν. Γιατί να μπερδευτούμε λογιστικά τώρα. Γιατί να μπερδευτούμε λογιστικά. Ένα θα το δώσω. Και είπε, ο κύριος Οφελός, ο Μιχάλης Αθηναίος και τέτοιο. Και τέτοιο. Γελούσε και η άλλη αρκούδα 2 με 4. Ρε σαφιο κοιλιά. Ρε που πήρες 5 κιλά ουίσκι και σε έκανε και ρόμπα και φωνάει και με γελούσε, γυλοποιούσε ο άλλος. Πες μου εσύ. Γιατί πειράξατε τον φίλο μου, ρε εσύ τον. Βρήκα μια κλίση. Γιατί τον πειράξατε τον φίλο μου, τον Φωτιάδη. Ποιο σε πείραξε. Βρήκα μια κλίση. Εντάξει, ήρθε ο αστυνομικό, σα έγραψε κακό. Έτσι. Έπρεπε να βγει στον αέρα. Λοιπόν, την Παρασκευή, κανένα θα μου δώσει. Εγώ θα τα δώσω την Παρασκευή. Τελείως. Θα τα δώσω, αλλά θα πάρει πιο πολλά μετά. Θα στα δώσω, ναι, εντάξει. Ναι. Συμφωνεί. Συμφωνώ. Έκλεισε λοιπόν, τον αγόρι μου. Ναι. Ψυχούλα. Κάνουμε το ενημέρωσα στην Αθήνα εγώ κάτω. Ναι, ναι. Για τα αγωνιστικά. Πότε θα με βγάλεις. Πρέπει να σε βγάλουν αυτό να κάνουμε ένα οδηπορικό εκεί στο Τριάδι. Όχι, όχι, όχι. Με τα αγωνιστικά μέσω τηλεφώνου που είπες για τον Γιώργο τον Μοσχού. Άρα άλλη Ακρόπολη. Ήτανε μαζί εκεί με τον Μοσχού. Α, μαζί. Μαζί με τον Μοσχού. Εγώ δεν ήμουνα. Έχω γνωρίζω όπως γνωρίζετε τα αποδόσερα εσείς και χωρίς καρδιά. Χωρίς τάμπλετ, για ράλι μαύρο ρόδο. Κανονίζουμε για την Πέμπτη. Θα πει για ράλι μαύρο για ρόδο. Για Πέμπτη, 25 Μαρτίου. Α, είναι 25 Μαρτίου την Πέμπτη, εντάξει. Καλά, θα μιλήσουμε εκτός αέρα να το κάνουμε το ραντεβού. Συμφωνείς για τα κοντέκ και πες και το 2-4 ναι, για να μην το σφίξω και το κάνω. Και το κάνω. Άιντε από εδώ πέρα. Παλιογνωριστήκαμε εδώ πέρα. Και ρετώ το Βαγγέλη και το Μπάμπι του Αθηναίου. Και τον Γιώργο. Έχω μια αρκούδα, ε. Έχω μια αρκούδα που είναι στο οδηγός. Ποιο αρκούδα από το τέτοιο να. Από τον Στέφανο. Τον ξέρεις τι με είπε. Εάν σε κάνει τίποτε ξέρω εγώ, θα έρθω εγώ και θα του σπάσω το ξύλο. Χαιρετώ. Τα λέμε. Τα πιο χιλιάδες. Θα τον έχω την Κυριακή στην εκπομπή. Τηλεόραση. Φέρε τώρα φύλαγε πάταγο. Τηλεόραση, φούρναρη. Φούρναρη, και αυτό να. Και αυτό. Οχ, κλαίω ρε φίλε. Είπε ότι η Μόνα Λίζα να τον κυλκίσει. Και τι δεν είπε σήμερα, Τέο, αργά ανοίξατε σήμερα. Τι δημόν για τη Μόνα Λίζα. Είπε ποιο Αϊνστάιν το γατάκι ασχολείται τώρα, τι θέλει. Με τα πολιτικά τη χώρα. Να κοιτάξει τα δικά του. Καλημέρα, ναι. Ο Αϊνστάιν. Μη σταματάς. Λοιπόν, πάμε γραμμές τώρα να ακούσουμε τα φιλαράκια μας. Έχουμε ένα... Την ίδια κριτική μπορώ να κάνω. Ζούμε. Το ναι, αλλά το νέο το ξεπατώνεις ρε φίλε. Τι να το κάνω μωρέ. Το ξεπατώνεις τον εσύ τι τώρα πίσω τώρα. Και καλό να κάνει πάλι κακό θα βρεις. Τι καλό, τι είμαι γκόμενά του είμαι τώρα εγώ γιατί τώρα. Γιατί πρέπει να σε γκόμενα για να πεις καλό. Είμαι στα payroll τους είμαι τώρα. Πρέπει να είσαι στα payroll για να πεις καλό. Άμα είσαι στα payroll θα πεις. Ναι, αλλά πρόσεξε. Εσύ τι καλό είναι ήδη. Κινδυνεύεις να πας στην αντίπερα οχθή λέγοντας μόνο κακό. Γιατί είπα καλό. Γιατί είπα καλό για το χοντρό μωρέ. Πώς δεν είπες γιατί μεταγραφές εδώ δεν είπες. Έφερε τερματοφυλακάρα. Τι να κάνω το πω, δεν έφερε τερματοφυλακάρα. Αυτό σε λέονται. Φέρε κι εσύ. Α, θες να φέρω κι εγώ, θα τα πεις όμως.
Φέρε! Το Καντουρί και τον Εσίτη! Έφερε εξτρέμ, θα ξαναφέρει εξτρέμ. Ο Καντουρί και ο Εσίτη είναι στον ΠΑΟΚ, ήταν ήδη, δεν έκανε κάτι άλλο. Τι να κάνω ρε, ναι. Εσύ τώρα. Δηλαδή, αύγω στον δρόμο και πω τον άλλον, ναι, θα έρθει ο Εσίτη, θα μου πει καλημέρα ο άλλο. Δεν θα σε πει, όχι. Άμε πει, άφη για παιδό. Δεν θα σε πει. Λοιπόν, πάμε να πούμε εμεί καλημέρα σαν Κορατόπουλο. Έλα, φίλε. Έλα, κουλή. Αγόρι μου, τι κάνετε. Πού είσαι, νυχτεριδάκι μου, σε έχω χάσει. Πού είστε, ρε. Και ρωτούσα πού είναι. Πού είστε, ρε, αγόρι μου, εσύ τόσο καιρό. Τι να κάνουμε. Τι κάνεις. Λοιπόν, τι να κάνω. Καταρχήν είσαι κυπελούχος Ελλάδος. Από τότε έχω να σε δω. Τέταρτη, πέμπτη φορά έχω χάσει. Έχω χάσει και εγώ λογαριασμό. Να, εδώ με. Πειράζει. Έχω το κουμπαράκι με. 4 στα 4 έχει ο Κωστής. Όπου πάει κύπελο. Αλλά βέβαια. Λέγε. Εσύ να με πεις. Πες για το Euro, ξέρω εγώ, πες για το Τριάδι. Δεν είδα το... τίποτε. Δεν είδα τίποτε. Απλά έκανα κάτι δουλειές εδώ. Τι δουλειές έκανες, τι δουλειές. Αυτόν τον θέλω, Κωνσταντίνο. Λοιπόν, τον θέλω αυτόν εδώ. Θέλω, έχω μάθει κάτι. Ναι. Για πες. Βγαίνει ο κόκκινος πάλι και μιλάει για μένα. Τι σε είπε πάλι, ρε. Πάλι πες το να μάζεψε το να Κωστάκη, γιατί θα έρθω και θα το χτίσω. Όλο λες θα έρθεις, θα έρθεις. Θέλω μια φορά να πας και να δίνεις κάποιον. Πάμε επόμενη γραμμή. Όλο θα έρθεις, θα έρθεις. Πάνε κάπου, δίνε ένα και θα σε βγάλω πρώτη σελίδα. Θεριό όμως. Θεριό θα κάνω, θα ράνω. Κοπάνησες κανένα ποτέ. Εντάξει, αφού είναι καλός άνθρωπος. Δεν μπορείς λόγω να του κοπάνε. Για τον κάνω εγώ τον καλό τον άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε γραμμή.